Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Ειρήνης και Φιλίας. Από το Ειρήνης και Φιλίας που σήμερα φιλοξενεί περίπου 8 με 9.000 φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαζί με εσάς από το Star φυσικά τον αγώνα Ολυμπιακού Βαρέζε, τον πρώτο αγώνα των Ερυθρολεύκων στην φάση των 16 της Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη σήμερα για να έχει μία ακόμα και να περάσει φυσικά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με απότερο στόχο φυσικά την πρόκριση στο Final Four του Μονάχου. Όλα είναι έτοιμα εδώ στο Φάληρο για την έναρξη του παιχνιδιού. Οι δύο προπονητές δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του. Των ομάδων, ο Κάρλο Ρεγκαλκάτι, ο προπονητής της ιστορικής Βαρέζε, μίας εκ των ιστορικότερων ομάδων της Ευρώπης, θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Μίρσιτς, Βέσκοβιτς, Τεπόλ, Μενεγκίν και Σαντιάγκο, ενώ θα είναι στον πάγκο Καλαμία, ο Γκαλάντα, Τζιαντίνι, Βαν Βέλσεν και ο Τζάνους Φόρτε. Διαιτητές στο σημερινό παιχνίδι ο Γιόβανσιτς με τον Ντοβιταβίτσιους. Πεντάδα για τους Ερυθρόλευκους, Κόμαζετς, Κολντουάιρ, Τόμιτς, Τάρλατς και Ρότζερς. Όλα είναι έτοιμο λοιπόν για τον Τζάμπολ ανάμεσα στον Τάρλατς και τον Σαντιάγκο. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Ερυθρόλευκους, για τους Ιταλούς, συγγνώμη. Οι Ιταλοί, οι οποίοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο, ο οποίος έμεινε στην Ιταλία εξαιτίας μιας σίωσης που τον ταλαιπωρεί από το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ιταλίας το περασμένο Σάββατο με την Γεωργία. Ο προπονητής του, ο Κάρλο Ρεγκαλκάτι, προτίμησε να τον αφήσει στην Ιταλία για να είναι καλύτερα στον μεθαυριανό αγώνα της Πέμπτης και πάλι με τον Ολυμπιακό. Ο άνθρωπος που είδατε να κάνει το πρώτο τρίποντο ήταν ο Βέσκοβι, η ζωντανή ιστορία της Βαρέζε, ο Φραντζέσκο Βέσκοβι, 35 χρονών, 2 μέτρα. Επέστρεψε φέτος από την Πιστόια, είναι ο πρώτος στη συμμετοχή. Ενώ ο Κόμαζετς αναπέδωσε το τρίποντο του Βέσκοβι, ο Κόμαζετς ο οποίος αγωνίζεται κόντρα στη μεγάλη του αγάπη, την Βαρέζε, την ομάδα την οποία οδήγησε ο ίδιος και πάλι στα μεγάλα σαλόνια του Σπαγκέτι Σιρκουί, αλλά και ο άνθρωπος που την έφερε και πάλι στα μεγάλα παιχνίδια της Ευρώπης. Ο Άρια Κόμαντς εδώ που βλέπετε λατρεύεται σαν ήρωας στο Βαρέζε. Ο Μίρσιτς είναι αυτός, ο Βέλγο Μίρσιτς, από τους καλούς Κροάτες παίχτες των τελευταίων ετών. Τόμις για τον Κολντουάιρ. Ο Κολντουάιρ επιχείρησε το πρώτο δίποντο, ήταν άστοχος. Ο Κολντουάιρ, ο οποίος θα είχε όλη τη δυνατότητα να κάνει την επίθεση, τελικά προτίμησε να σουτάρει και να χάσει το σουτ. Ο Μενεγκίν έδωσε στον Μίρσιτς, αυτός δεν μπόρεσε εκεί να πετύχει το καλάθι. Το 3-3 παραμένει 18 και 20 πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Τον Goldwire έχει αναλάβει ο Μενεγκίν, ο γιος του μπαμπά, ο γιος του Ντίνο Μενεγκίν, του ιερού τέρατος του Ιταλικού μπάσκετ, ο Αντρέα Μενεγκίν, ο οποίος αγωνίζεται στη φανέλα, στην ομάδα και μάλιστα με τη φανέλα με την οποία λατρεύτηκε ο πατέρας του και έγινε γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Ο Τάρλατς είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ από τον Βέλικο Μίρσιτς. Τον Βέσκοβι, τελικά στον Βέσκοβι έχει το φάουλ. Εδώ. 1-1 τα φάουλ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η Βαρέζη, η οποία υστερεί στην front line, άλλωστε. Τόμιτς πυροβολεί τους Ιταλούς. Ο Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος ξεκίνησε ζεστά το παιχνίδι, 6-3. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει για πρώτη φορά με 3 πόντους. Οι Ιταλοί εκεί δεν μπόρεσαν να πετύχουν το καλάθι, πήραν το δεύτερο όμως φάουλ από τον Ρότζερς. Να κάνουμε όμως μια πάσα σύντομη στον Γιάννη Μέγα, ο οποίος έχει να μας πει κάποια νέα. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Νίκο, να πούμε ότι
Η Βαρέζα, η λήψη του Πότζακο, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή χωρίς κλασικό playmaker. Κάτι που έχει καταλάβει ο Ντουσανίκοβιτς και ζητάει από τον Άντωνι Γκολντουάιρ, μετά από καλάθι που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός, να πρεσάρει την πρώτη πάσα και να εμποδίζει το κατέβασμα της μπάλας. Έχει φανεί αυτό από την αρχή του παιχνιδιού, Γιάννη. Ή ο Βέσκοβι κατεβάζει την μπάλα, ή ο Ντεπόλ, ή ο Μενεγκίν. Αναλόγως την επίθεση που αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν οι παίκτες της Βαρέζε. 6-4 είναι το σκορ στο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός Βαρέζε, 17 και 14 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο Ντεπόλ στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτελεί χρέη playmaker. Ο Μίρσιτς έδωσε στον Βέσκοβι και αυτός μια έξοχη assist εδώ στο Σαντιάγκο, τον Πορτορικανό, ο οποίος θα πετύχει και το καλάθι, κάνοντας το σκορ 6-6. Ο Σαντιάγκο, ο οποίος πέτυχε το πρώτο καλάθι, ο Σαντιάγκο, ο οποίος έμεινε με τα χίλια ζόρια φέτος στο Βαρέζε, ενώ ο Κόμαζετς ανταποδίδει το καλάθι του Σαντιάγκο. Εδώ ξανά ο Άριαν Κόμαζετς, ο οποίος θέλει μια καλή εμφάνιση απέναντι στους Ιταλούς. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την front line, ενώ ο Μενεγκίν στοχεί σε τρίποντο, 8-9. Ο Μενεγκίν, εδώ ξανά το τρίποντο του Αντρέα Μενεγκίν, του 25χρονου γκάρ της Ιταλικής ομάδας. Άλλωστε ο Ντούσαν Ίφκοβιτς αυτό ζήτησε από τους παίκτες του τις τελευταίες ημέρες της προπονήσης, να προσέξουν την περιφερειακή γραμμή των Ιταλών. Πέρα από τον Σαντιάγκο, στην Ιταλία του δεν υπάρχει κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Τόμιτς για τρεις, είναι και πάλι έφτυχος ο Μίλαν Τόμιτς. 11-9 με δύο τρίποντα από τον Μίλαν Τόμιτς, 15-40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Αντί να χρεωθεί με βήματα ο Μίρσιτς, χρεώθηκε με φάουλ ο Κόμαζετς. Ήταν το πρώτο φάουλ για τον Κροάτι άσο του Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου πέρασε στη θέση του Τζόνι Ρότζερς. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει και το μαρκάρισμα του Ντεπόλ. Σαντιάγκο, έγινε το φάουλ εκεί από τον Τόμιτς. Πάνω στο Βέσκοβι ήταν το φάουλ, τον άνθρωπο που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως οι Ερυθρόλευκοι. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι η ζωντανή ιστορία της Βαρέζε. Είναι πρώτος στις συμμετοχές. Έχει 476 και είναι δεύτερο σκόρερ με 5.564 πόντους πίσω από τον μεγάλο Μπομπ, τον Αμερικανό, τον Μπομπ Μόρς, ο οποίος ήταν και είναι από τους κορυφαίους Αμερικανούς που πέρασαν ποτέ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα σε εκείνη τη μεγάλη Βαρέζε. Που είχε κατακτήσει και τα 4 κύπελλα από τον Αθηναίο. Ο Κόμαζετς πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. Φέρνεται να παίρνει την υπόθεση πάνω του. Ο Κόμαζετς, ο οποίος πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι. Έφτασε τους 7 πόντους με στατιστική για Όσκαρ μέχρι στιγμής. 13-10 το σκορ. Ο Παπα-Νικολάου παραλίγο να κλέψει και έγινε προς πίσω όμως από τους Ιταλούς. Η μπάλα είναι για τους Ερυθρόλευκους μετά την ασφιχτική πίεση των παιχτών του Ντούσαν Ίφκοβιτς. Ενώ όπως το είπαμε και από την αρχή, με ενημερώνει τώρα και ο Γιάννης Μέγας, οι ακριβείς οδηγίες του Ντούσαν Ίφκοβιτς προς τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου ήταν το ασφιχτικό μαρκάρισμα πάνω στον Ντεπόλ σε όλο το γήπεδο. Ο Γκολντουάιρ για τρεις. Γκολντουάιρ στο χείλο, rebound εκεί από τον Κόμαζετς, έγινε φάουλ, καθαρό φάουλ, αδίκως διαμαρτύρεται ο Μενεγκίν. Αυτός είναι ο Αντρέα Μενεγκίν. Το φάουλ πάνω στον πρώην του συμπαίχτη. Στη Βαρέζα έχει αγωνιστεί και ο Ρότζερς πριν από 5 χρόνια. Είχε μέσο όρο τότε 21,7 πόντων και 7,7 rebound.
Ενώ παλαιότερα την περίοδο 73-74, όταν στον Ολυμπιακό αγωνιζόταν ένας Αμερικανός, ο Charles Yelverton, είχε παίξει και αυτό στην επόμενη χρονιά στο Βαρέζι. Τάρλατς. Αστοχή το rebound από τον Σαντιάγκο. Εδώ και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος αύριο θα αναχωρήσει για το Τωρίνο, για να σταθεί κοντά και στην προσπάθεια των Ερυθροελεύθερων στο ποδόσφαιρο, στο κρισιμότερο παιχνίδι της ιστορίας τους. 13-10, 13-50 πριν από το τέλος εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Βαρέζε στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 της Ευρωλίγκα. Ο Μέρσης ήταν αυτός που πέτυχε το καλάθι. Ο Κροάτης πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. 13-12 το σκορ. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες προκρίνεται στην επόμενη φάση. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη στην Ιταλική πόλη, και αν χρειαστεί και τρίτο σε 9 ημέρες εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Βήματα από τον Βέσκοβη. ...13-12 γη το σκορ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται, έχει και την επίθεση με τον Αμερικανό Goldwire. Όπως είπαμε, η Ιταλία αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα στην θέση του playmaker, εξαιτίας και της απουσίας του Gianmarco Pozzecco, του διεθνή playmaker που έμεινε στην Ιταλία εξαιτίας μιας ίωσης που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Ο Τόμιτς για τρεις, αυτή τη φορά ήταν άσχημος. Η μπάλα ήρθε στα χέρια του Μενεγκίν, ο οποίος έδωσε μια εκπληκτική ασίστ στον Βέσκοβη που πέτυχε το καλάθι. Ο Φραντζέσκο Βέσκοβη, εδώ ξανά. Ο καλάθι από τον 35χρονο σούπερστάρ της Βαρέζο. Ο Goldwire ευστόχησε. Στο τρίποντο που επιχείρησε ήταν το πρώτο. 16-14 από τον Άντωνι Goldwire. Ο Ολυμπιακός περιμένει μια καλή εμφάνιση από τον Αμερικανό στο Ειρήνης και Φιλίας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παραλίγο και να γίνει το λάθος, τελικά έγινε. Ο Ντεπόλ πήρε την μπάλα και ο Μέρσιτς θα φτάσει στο εύκολο lay-up. 16-16, βιαστική επιλογή εκεί από τον Αμερικανό. Θα μπορούσε πιο ήρεμα να σκεφτεί για να ολοκληρώσει την επίθεση. 11-45 στο Ειρήνης και Φιλίας, 16-16 το σκορ ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Ενώ ο Τάρλατς πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Ντανιέλ Σαντιάγκο, τον 23χρονο σέντερ από το Πουέρτο Ρίκο. Ήταν και στην Αθήνα το περασμένο καλοκαίρι στο Μουντομπάσκετ. Και time out που ζήτησε και πήρε ο Ιταλός τεχνικός. Μια αθόρυβη δύναμη θέτει σε λειτουργία τον κόσμο μας και δίνει αρμονία και ποιότητα στη ζωή μας. Μίλε. Επένδυση. Κίνητρο απόδρασης στα 1600 κυβικά. Είναι βασικό να ξέρεις τι σου γίνεται. Να στα λένε όλα. Καθαρά. Χωρίς ψηλά γράμματα. Γιατί θέλεις χαμηλό πάγιο. Θέλεις όμως και να μην πληρώνεις πολλά. Γι' αυτό επέλεξα το νέο πρόγραμμα της Panafon. Panafon Basic. Με χαμηλό πάγιο. 5.000 δραχμές μόνο. Και με χρεώση ανά δευτερόλεπτο. Από 1,7 δραχμές μόνο. Ακόμη και τις ώρες αιχμής. Και το σημαντικότερο, χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση για κάθε τηλεφώνημα. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τόσο οικονομικό πρόγραμμα, μόνο η Panafon μπορούσε να το προσφέρει. Panafon Basic. Σκέπτομαι, συγκρίνω, επιλέγω.
19-16 πριν από λίγο με την βολή του Τάρλας. 19-19 από το τρίποντο που μόλις βλέπετε του Ντεπόλ, του Αλεσάντρο Ντεπόλ, του 27χρονου φόρουαρντ της Ιταλικής ομάδας, ο οποίος ήταν και αυτός το περασμένο καλοκαίρι στην Αθήνα στο μπάσκετ. Έχει φέτος μέσο όρο πόντου στην Ευρωλίγκα 9,4 με 5,1 rebound. 2 περίπου ασίστ στο παιχνίδι και 1,7 κλεψίματα. Ενώ έγινε και η πρώτη αλλαγή για τους Ιταλούς, ο Τζάνους Φόρτε περνάει στη θέση του Σαντιάγκο. Δεν έχουν και πολυτέλεια στους Ιταλούς Ιταλοί. Γκολντουάιρ. Τον έχει αναλάβει με εκείνο Γκολντουάιρ. Τάρλατς Φόρτε έβγαλε την μπάλα πλάγι όμως για τον Ολυμπιακό. Ο Κόμας της γλίστρησε. Η επίθεση χάθηκε για τους Ερυθρόλευκους. 10:55 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Είδατε και για λίγο τον Ιταλό τεχνικό, τον Τσάρλι όπως τον αποκαλούν οι Ιταλοί, ο 54χρονος Κάρλο Ρεκαλκάτη, προπονητής σε μια ομάδα τον πάγκο της οποίας έχουν περάσει μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Νίκο Μεσίνα, ο Άτσα Νίκολιτς, ο Σάντρο Γκάμπα, μεγάλοι προπονητές στην ιστορικότερη ομάδα της Ιταλίας και σε μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ευρώπης, την ομάδα θρύλο του Ιταλικού μπάσκετ, την οποία αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σήμερα εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Κόμαζε σε επιθετικό φάουλ, έξυπνο στήσιμο εκεί του Μίρσιτς πάνω στον συμπατριώτη του, ο οποίος πήρε και το φάουλ. Ο Μίρσιτς, ο οποίος βρέθηκε φέτος στο Βαρέζα από την Τσιμπόνα και ο οποίος οργανώνει και το παιχνίδι της Βαρέζα στη συγκεκριμένη επίθεση. Ο Τάρλατς πήρε το rebound από την άστοχη προσπάθεια του Φόρτε. Τόμιτς. Κόμαζες για τον Τάρλατς, φάουλ που κέρδισε από τον αντίπαλό του ο Ερυθρόλευκο Σέντερ. Ενώ αξίζει να προσέξετε το μαρκάρισμα ανάμεσα στον Γκολντουάιρ και τον Μενεγκίν. Ο Μενεγκίν, ο οποίος έχει ύψος 2 μέτρα. Ο Γκολντουάιρ έχει ύψος περίπου 1,88. 12-13 πόντους πιο ψηλός ο Μενεγκίν και η διαφορά φαίνεται καθαρά στον τηλεοπτικό φακό. Το σκορ έγινε 21-19 από τις δύο βολές του Dragan Tarlats. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν προλάβει να γυρίσουν απέναντι λοιπόν σε οργανωμένη άμυνα αυτή η επίθεση της Βαρέζε. Δεν μπόρεσε και ο Βέσκοβι να τα κάνει όλα μόνος του. Έχασε την μπάλα. Η Ερυθρόλευκη είναι για πάλι στην επίθεση με τον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα δεν έκανε το χατήρι στον μικρό, ο οποίος όμως πήρε το φάουλ. Το σκορ είναι 21-19 και ο Ρεκαλκάτη θα κάνει μία ακόμα αλλαγή. Ο Μαουρίτσιο Γκιαντίνι θα περάσει στην θέση του Μενεγκίν. Εδώ το βλέπετε, ο Μαουρίτσιο Γκιαντίνι είναι αναπληρωματικός, έχει μικρό χρόνο συμμετοχής φέτος. Όποτε όμως έχει κληθεί να προσφέρει από τον Ρεκαλκάτη, έχει βοηθήσει. Ο Παπα-Νικολάου πέτυχε τον πρώτο του πόντο και αυτός είναι ο δεύτερος. Και ο Ολυμπιακός ξεφεύγει
με 23-19 στο σκορ από την Βαρέζε. Αναμφισβήτητα είναι το κρισιμότερο παιχνίδι από την σειρά που θα δώσουν Ολυμπιακός και Βαρέζε στην συγκεκριμένη φάση. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει το πάνω χέρι και στα παιχνίδια αλλά και στη ψυχολογία. Φάουλ βλακώδες θα λέγαμε του Παπανικολάου πάνω στον Ντεπόλ. Ενώ ο Γκαλάντα θα μπει στη θέση του Βέλικο Μίρσιτς. Νέα αλλαγή από τον Ρεκαλκάτη, ο οποίος δοκιμάζει συνεχώς σχήματα για να δει τι ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα του. Την ομάδα του που θα το πούμε για μια ακόμη φορά αγωνίζεται χωρίς κλασικό playmaker. Ο Ποτζέκο έμεινε στην Αθήνα, στο Βαρέζο, συγγνώμη. Rebound εκεί μετά την άστοχη βολή, νέα rebound από τους Ιταλούς και ο Γκαλάντα θα πετύχει το πρώτο καλάθι, ο Τζιάκομο Γκαλάντα, 23-21. Από τα συνεχή rebound των Ιταλών, οι Ιταλοί οποίοι έχουν μέχρι στιγμής 5 rebound έναντι 7 των Ερυθρολεύκων. Ενώ βλέπουμε ότι η Βαρέζα στη συγκεκριμένη επίθεση παίζει ένα είδος ζώνης. Ο Παπανικολάου όμως έσπασε τη ζώνη, πέτυχε το καλάθι. Ο Goldwire παραλίγο να κλέψει. Ο Αντέμενσα. Και τελικά η μπάλα είναι για τους Ιταλούς. Υπόδειξη των διαιτητών, ο Μενεγκίν επέστρεψε. 25-21 το σκορ. Κώστα Ντάλτα. Εκείνη πήρε τη θέση του Ντεπόλ, ο οποίος πήγε στον πάγκο της Ιταλικής ομάδας εκνευρισμένος για τις διαμαρτυρίες των Ερυθρολεύκων για το φάουλ. Φώναζε ότι ήταν φάουλ και δεν καταλάβαινε τον λόγο για τον οποίο φωνάζουν οι Πειραιώτες. Ενώ ο Goldwire ξαναπέρασε στο παιχνίδι στην θέση του Tomic. 7:55 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται με μια διαφορά 4 πόντων, 25-21. Με Μενσά και Goldwire ο Ολυμπιακός. Goldwire. Παπανικολάου απέναντι στη ζώνη των Ιταλών, Μενσά. Παπα-Νικολάου. Οι Ιταλοί φαίνεται να έχουν μπερδευτεί εκεί με τη ζώνη. 27-21 από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη απάντηση του Ιφκοβιτς στην ζώνη των Ιταλών. 27-21, ο Ολυμπιακός προηγείται με μια διαφορά 6 πόντων. 7:10 πριν από το τέλος, Βέσκοβι, Γκαλάντα, Μενεγκίν, Κιαντίνη και Φόρτε. Η πεντάδα για τους Ιταλούς. Δεν μπόρεσε εκεί ο Βέσκοβι. Παραλίγο να γίνει το λάθος και από τον Μενσά. Πολύ από τον Γάλλο. 29-21. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει για πρώτη φορά με 8 πόντους ξανά. Παρά την πίεση των Ιταλών, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πάρει μια διαφορά 8 πόντων για να προηγείται στο παιχνίδι. Μενεγκίν. Ο Μενεγκίν δεν μπόρεσε ούτε τώρα. Και τζάμπολ ανάμεσα σε Κόμαζετς και Γκαλάντα. Δύο αλλαγές για τον Ρεκαλκάτη. Μίρσιτς και Σαντιάγκο στη θέση του Βέσκοβι και του Φόρτες. Ενώ ο Μπέρτο πέρασε στη θέση του Τάρλατς για τον Ντούσαν Ιφκοβιτς. Ο Μπέρτο ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σήμερα στο παιχνίδι. Yeah.
Γκαλάντα και Κόμαζετς λοιπόν στο τζάμπολ. Την μπάλα είναι για τους Ιταλούς με τον Μενεγκίν, ο οποίος επιχείρησε με το σούτ. Ήταν άσχημο τριμπάνω από τον Ομπέρτο. Ο Ολυμπιακός σε νέα επίθεση, 29-21 προηγείται. Οι Ιταλοί επιμένουν σε ζώνη. Ο Κόμαζετς αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. 6 λεπτά ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Τα δύο εφτάρια εκεί, Παπα-Νικολάου και Μίρσιτς. Σαντιάγκο. Ένα δύσκολο καλάθι από τον Πορτορικανό. 29-23 από τον Ντανιέλ Σαντιάγκο, που επέστρεψε πριν από λίγο στον αγώνα. Μενσά για τον Goldwire. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ναι, Παπα-Νικολάου εστοχή και πάλι. 32-23 από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, ο οποίος πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 9 πόντους με στατιστική για Όσκαρ, θα λέγαμε. 2 στις 2 βολές, 2 στα 2, 2 πόντα, 1 στο 1 τρίποντο. Έχει και ένα rebound και έχει και ένα κλέψιμο. Παραλίγο να κάνει και το δεύτερο κλέψιμο. Ο Γκαλάντα ήταν άστοχος. Rebound από τον Μενσά, ο οποίος τρέχει τον Ολυμπιακό Κόμαζετς. 32-23, Ολυμπιακός προηγείται σταθερά, μία διαφορά 9 πόντων. Ο Ρεγκαλκάτη προσπαθεί να σταματήσει τον Ολυμπιακό με την ζώνη. Φοβάται τους ψηλούς, τη ζημιά μέχρι στιγμής όμως την κάνει ο Παπα-Νικολάου. Ένα δεύτερο για την ολοκλήρωση της επίθεσης του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλεπτοι έχασαν την επίθεση. Ο Μενσά δεν είχε καταλάβει ότι η επίθεση, ο χρόνος επίθεσης τελείωνε. Και time out που ζήτησε και πήρε ο Ιταλός τεχνικός. Νέα classic pizza από την Pizza Hut. Παραδοσιακή, τραγανή ζύμη ιταλικού τύπου με λαχταριστά υλικά. Classic pizza. Όσο τη σκέφτεσαι, τόσο τη θέλεις. Γιατί άλλο πίτσα και άλλο Pizza Hut. Τώρα ένα τηλέφωνο παραγγελιών για όλη την Αττική. 68-70.000. Περάστε σε μια νέα διάσταση. Mach 3 από τη Gillette. Η πρώτη ξυριστική μηχανή με τριπλές λεπίδες. Τρεις λεπίδες ειδικά τοποθετημένες ώστε να ξυρίζουν διαδοχικά πιο κοντά. Με μία μόνο κίνηση, τριπλό ξύρισμα. Έτσι δεν χρειάζεται να ξυρίζετε το ίδιο σημείο ξανά και ξανά. Κάτι που σημαίνει λιγότερους ρεθισμούς. Τρεις λεπίδες. Λιγότερες κινήσεις. Λιγότεροι ερεθισμοί. Mach 3 από τη Gillette. Ψάχνοντας για αυτοκίνητο που να αξίζει, θα έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με το πάθος σας. 16-βάλβιδο Ibiza 1400-101 ύπων. Ασύγκριτη δύναμη και επιδόσεις σε νέες, ασυναγώνιστες τιμές από 3.995.000 δραχμές. Η Top Gun επιλογή σας από τη SEAT. Δεν είναι κομήτες, ούτε γιγάντιες άβρες. Δεν είναι ψηλά, είναι χαμηλά και έρχονται να μας κατακτήσουν. Μικροί στρατιώτες. Μια μεγάλη ταινία στους κινηματογράφους. 32-25 έχει γίνει το σκορ. Να πάμε όμως γρήγορα στον Κώστα Ντάλτα, ο οποίος θα μας πει αν οι οδηγίες του Ρεκαλκάτη είναι ίδιες μέχρι στιγμής, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή Βαρέζε. Ήταν πιο πιεστική άμυνα, Νίκο, όμως οι Ιταλοί διαμαρτύρονται στη γραμματεία συνεχώς, λέγοντας ότι άρχισαν να σταματήσουν το χρονόμετρο και με όχι τόσο σεμνό τρόπο κάποιοι από τους βοηθούς του Ρεκαλκάτη. Γιάννη Μέγα. Οι δύο ήταν ακριβώς οι ίδιες, η πιεστική άμυνα σε όλο το γήπεδο, ειδικά μετά το καλάθι που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός, και όποτε μπορεί ο Αντέμονσό με τον Goldwire να τρέχουν την ομάδα στον εφηδιασμό. Αυτός είναι ο Μενεγκίν, ο οποίος έκανε το φάουλ στον Παπα-Νικολάου. 32-25 το σκορ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Τόμις ξαναπέρα στο παιχνίδι στη θέση του Μενσά. Hey. Παπα-Νικολάου κλείνεται και από δύο παίκτες. Τελικά καταφέρνει να πασάρει στον Τόμιτς. Goldwire.
ηρεμή του συμπαίκτες του, ο Τόμιτς για τον Ομπέρτο. Οι Ιταλοί πάντα σε ζώνη. Άλλωστε και τι να κάνουμε. Τόμιτς για τρεις και πάλι εύλογος ο Μίλαν Τόμιτς. 35-25 από τον Μίλαν Τόμιτς, στο συν 10 Ολυμπιακός. Ο Μενεγκίν αστόχησε, ο Γκάλαντε αστόχησε, συγγνώμη. Και το rebound με τον Παπα-Νικολάου, τώρα Ολυμπιακός στην επίθεση. Ο Μπέρτο για τον Τόμιτς. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν 6 στα 8 τρίποντα, 3 στα 4 έχει ο Τόμιτς. Ένα ο Παπα-Νικολάου και ένα ο Goldwire μαζί με τον Κόμαζιτς. Ο Παπα-Νικολάου πήρε και πάλι το φάουλ. Ο Ρεκαλκάντη ξανακάνει αλλαγή. Ο Ντεπόλ στη θέση του Γκαλάντα. Ενώ ο Μενεγκίν φορτώθηκε με 3 φάουλ. 35-25 Ολυμπιακός προηγείται. Έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6-25. Ο Παπα-Νικολάου, να μην το ματιάσουμε κιόλας, έχει απόλυτη ευστοχία σε ό,τι έχει επιχειρήσει. Μέχρι στιγμής είναι και πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, έχει 10 πόντους. Και τώρα 11 από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο για κάποιες ανάσες. Ο Κόμαζετς πέρασε στο παιχνίδι, 37-25, 2 και 10 πριν από το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός προηγείται με συν 12 της Βαρέζε. Και εκεί ο Ντεπόλ πήρε το φάουλ. Το πρώτο ήταν για τον Ομπέρτο. Τα φάουλ είναι 8-8 για τις δύο ομάδες. Ο Ντεπόλ ευστόχησε στην πρώτη βολή, 37-26. Ήταν άστοχος, rebound εκεί από τον Ομπέρτο και τώρα Κόμαζιτς. Δίκην ποδοσφαιριστή προσπάθησε να κόψει εκεί ο Μίρσιτς. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Goldwire σε ρόλο playmaker. Σήμερα κινούνται όλα τα παιχνίδια της φάσης των 16, τα πρώτα παιχνίδια. Ζαλγκίρις, Ουλκέρ, Βιλελπάν, Τσιμπόνα, η νικήτρια ομάδα θα παίξει με τον Ολυμπιακό αν περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση. Ο Κόμαζετς δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι, μπάλα είναι για τους Ιταλούς, οι οποίοι όμως πατούσαν γραμμή. Ολύμπια Ορτέζ, Εφές Τσέσκα, Κίντερ Μακάμπι, Φενέρ Μπαξέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκός Team System. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της σημερινής αγωνιστικής. Ο Κόμαζετς αστόχησε, rebound και πάλι από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να έχουν την επίθεση δική τους. Goldwire 1-27 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ντεπόλ εδώ, ο οποίος φάνηκε να χτύπησε αρκετά στην προηγούμενη φάση. Αν μπορούσαμε να ξαναβλέπαμε, φαίνεται να έχει χτυπήσει το γόνατο. Ο Ντεπόλ φαίνεται ικανός να συνεχίσει το παιχνίδι. Όπως και γίνεται, 1-21 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 37-26. Goldwire με αντίπαλο πάντα τον Μενεγκίν. Τόμιτς για τον Ομπέρτο. Με τη βοήθεια του Τάρλατς, ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το καλάθι, κάνοντας το 39-26. Και μπήκαμε ήδη στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, ενώ ετοιμάζεται να επανέλθει στο παιχνίδι και ο Παπα-Νικολάου.
Μίρσιτς πήρε το φάουλ εκεί από τον Κόμαζετς, το τρίτο φάουλ για τον Κροάτη. Βέσκοβι και Παπα-Νικολάου στην θέση των Κόμαζετς και Μενεγκίν, ενώ και ο Ρότζερς πηγαίνει στην θέση του Ομπέρτο. Ο Κροάτης άσος του Ολυμπιακού είναι ο πρώτος που φτάνει στα τρία φάουλ. Απ' την άλλη μεριά τρία έχει και ο Μενεγκίν. Και αυτός είναι ένας άλλος Κροάτης σήμερα στο παιχνίδι, ο Βέλικο Μίρσιτς, ο Βέλιο όπως τον αποκαλούν οι συμπαίκτες του. Πριν τρία χρόνια έχει απασχολήσει και τον Πανιόνιο, όσο θυμούνται. Έπαιξε και στις Αλμπουκύρες. Είναι ο λεγόμενος Αντικόμαζετς στην ιταλική ομάδα. Να δούμε όμως αν θα καταφέρει ό,τι κατάφερε και ο συμπατριώτης του όσο καιρό αγωνιζόταν στη Βαρέζε. Ο Πολ Ουάιρ πέτυχε ένα εκπληκτικό τρίποντο. Ένα φοβερό τρίποντο υποπίεση από τον Άντωνι Γκολ Ουάιρ, κάνοντας το σκορ 42-27. Η διαφορά ξεφεύγει στους 15 πόντους. Φάουλ εκεί που έγινε πάνω στο Ρότζερ, στο οποίο δεν σφυρίχτηκε από τον Βέσκοβι, ο οποίος όμως πέτυχε το καλάθι. 13 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και της επίθεσης των Ερυθρολεύκων. Το σκορ είναι 42-29. Το Ολυμπιακός θα έχει την τελευταία επίθεση, 4. Ο Γκολ Ουάιρ για 3. Ήταν άστοχος. Rebound από κανέναν τελικά. Το παιχνίδι τελειώνει εδώ το πρώτο ημίχρονο. 42-29. Ολυμπιακός προηγείται μετά από ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Με πρώτο σκορ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του Παπα-Νικολάου με 11 πόντους. Να πάμε για διαφημίσεις. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Όταν δημιουργήσαμε τη νέα σειρά Colgate 2 σε 1, θέλαμε κάτι περισσότερο από μία δοντόκρεμα και ένα στοματικό διάλειμμα. Της δώσαμε μία συσκευασία με flip top. Κι άλλο! Με κρυστάλλινη σύνδεση για δροσερή αναπνοή. Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο! Δουλέψαμε μήνες ολόκληρους. Και μετά, έμπνευση. Μία πυκνή και πλούσια σε αφρό σύνδεση για πραγματικά βαθύ καθαρισμό. Νέα σειρά Colgate 2 σε 1. Μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο. Από την Rover, ένα δώρο πασχαλινό. Δωρεάν air condition ή 320.000 έκπτωση. 5 μοντέλα Rover σας περιμένουν σε όλες τις εκθέσεις μας, σε όλη την Ελλάδα. Διαλέξτε το δικό σας. Στον τελικό κυπέλλου στην παράταση έχουμε την Duracell απέναντι στις κοινές μπαταρίες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Περισσότερη ενέργεια για περισσότερο χρόνο. Η Duracell διαρκεί περισσότερο. Σε αυτήν την παρουσίαση δεν χρειάζεστε ούτε κοστούμι, ούτε γραβάτα. Το δίπλωμα οδήγησης αρκεί. 5 και 6 Μαρτίου σε όλες τις εκθέσεις Opel. Το ξέρει όλη η χώρα. Εδώ και χρόνια τώρα μας εξυπηρετεί ο πιο φιλότιμος. Να πούμε το όνομά του. Φέρνω τιμές χαμηλές που αλλού δεν θα τις βρείτε. Στο κορασίδι μόνος αν θα πείτε. Είμαι φίλος σας, δικός σας και αξιότιμος. Να πούμε το όνομά του. Είμαι ο χαμηλότιμος. Ράδιο Κορασίδι. Τα δίνει όλα. Σταματήστε. Η Citroën ανακοινώνει το νέο της χρηματοδοτικό πρόγραμμα Citroën 2000. Αποκτήστε τώρα με μειωμένες τιμές, χωρίς προκαταβολή, ένα Citroën Saxo, Xara ή Xantia. Πληρώστε πρώτη δόση το 2000. Κυρίες και κύριοι, πάλι μαζί, 44-35 είναι το σκο... Πάμε! Πάμε, πού πάμε? Με στη ρύπανση, με στον έφος, όλη μέρα, με άγχος, με νεύρα, τρέξιμο. Άκου πάμε, δεν πάμε πουθενά χωρίς Supradin. Supradin, πολυβιταμίνες και μέτανα. Τώρα που πήραμε Supradin, πάμε. 45-35 το σκορ και τώρα 46-35 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε
να προηγείται ακόμα και με 15 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά αυτή τη στιγμή προηγείται με ένα συν 11. Οι Ιταλοί, οι οποίοι αγωνίζονται με Μίρς, Βέσκοβι, Τεπόλ, Μενεγκίν και Σαντιάγκο, ενώ ο Ολυμπιακός με Goldwire, Τάρλατς, Ομπέρτο, Παπα-Νικολάου και Τόμιτς. Η μπάλα είναι για τους Ιταλούς από την παρέμβαση του Ομπέρτο. Για να δούμε λοιπόν σε αυτά τα τελευταία 16 λεπτά του αγώνα τι θα δούμε, ενώ ο Τάρλατς έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Ντεπόλ, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για 3 βολές. Ο Ντεπόλ ευστόχησε στην πρώτη, 46-36. 46-37 από τον Αλεσάνδρο Ντεπόλ. Έμεσο τρίποντο λοιπόν για τον Ιταλό διεθνή, 46-37. 38, συγγνώμη, οι Ιταλοί μείωσαν στους 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός όμως ανταποδίδει με Ομπέρτο. Ένα όμορφο και συνάμα δύσκολο καλάθι από τον άσο του Ολυμπιακού. 48-38, η διαφορά και πάλι στο συν 10. Άστοχο σούτ από τον Σαντιάγκο. Rebound όμως από τον Ντεπόλ και νέα επίθεση για τους Ιταλούς. Που αγωνίζονται πάντα απέναντι σε άμυνα man to man. Μενεγκίν για 3. Ο Μενεγκίν ευστοχή. Ο Μενεγκίν, ο οποίος είχε ξεχαστεί μόνος του εκεί, έφτασε τους 9 πόντους. Και η ομάδα του τους 41, 48-41 το σκορ, 15 και 7 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας, ενός κρίσιμου παιχνιδιού του πρώτου στην φάση των 16 της Ευρωλίγκα. Παπα-Νικολάου για τον Τόμιτς. 3 δεύτερα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τόμιτς επικίνδυνε με βιασμένο σούτ, ήταν άστοχο. Και η μπάλα είναι και πάλι για τους Ερυθρόλεπτους. Από το λάθος εκεί του Ντεπόλ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξαναγωνιστεί με την Βαρέζε την περίοδο 1978-79, τότε που η Βαρέζε ήταν από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, είχε χάσει και στα δύο παιχνίδια, 68-72 στο πρώτο και 67-92 στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τον αέρα των Ιταλών, ...48-41 προηγείται της Βαρέζε. Ο Σαντιάγκο ήταν αυτός που υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ, και ενώ ο Παπα-Νικολάου είναι έτοιμος για τις βολές, να πάμε στον Κωνσταντέλτα, ο οποίος κάτι έχει να πει. Από το πρώτο λεπτό της επανάληψης, Νίκο, ο Ιταλός προπονητής ο Ρεκαλκάτη διαμαρτύρεται συνεχώς στους δύο διαιτητές, με αποτέλεσμα ο Λιθουανός ο Νταβιταβίτσιος να του κάνει νόημα να σταματήσει, αλλιώς θα δει την τεχνική ποινή. Για να δούμε λοιπόν αν θα φάει την τεχνική ποινή κάποια στιγμή ο Ρεκαλκάτη. Ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει τη ραψοδία του, 13 πόντους με στατιστική για Όσκαρ, 6-6 βολές, 2 στα 2 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο. Από το Δημητράκη, 50-41 Ολυμπιακός, 14 και 7 πριν από το τέλος του αγώνα. Και ο Μενσά, ο οποίος επανέρχεται στο παιχνίδι στη θέση του Goldwire. 4-2 τα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Το Μενεγκίν, τον οποίο ανέλαβε ο Μενσά. Σαντιάγκο, ένα δύσκολο καλάθι και από τον Πορτορικανό. Εδώ ο Ντανιέλ Λιν Σαντιάγκο. Είπαμε για την αρχή ότι έμεινε με τις ενέσεις στην Βαρέζα. Ο Ρεκαλκάτη το πρωί τον έκοβε, το βράδυ τον ξαναέπαιρνε πάλι στην ομάδα.
Ελείψη άλλου σέντερ και ελείψη χρημάτων φυσικά. Έμεινε σε διάρκεια στην ιταλική ομάδα. Ο Μενσά πατούσε γραμμή, ήταν άστοχος. Και rebound εκεί από τον Ντεπόλ. 50-43. Οι Ιταλοί στο μείον 7, ο Ολυμπιακός στο σύν 7 αν προτιμάτε. Σε αυτό το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι τη σειρά των 16 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 50-45 από τον Μίρσιτς. Ο Μίρσιτς, ο οποίος έφτασε τους 10 πόντους. Βλέπετε και τα ποσοστά ευστοχίας των δύο ομάδων στις, στα δίποντα. Μενσά για τον Παπανικολάου, διστάζει ο Μπέρτο. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Φαμπρίτσιο Μπέρτο μπροστά στον Σαντιάγκο. 6 πόντους για τον Ομπέρτο, 52-45 για τον Ολυμπιακό. Και ξανά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ομπέρτο. 12-37 πριν από το τέλος του αγώνα. Παπα-Νικολάου παραλίγο να κλέψει. Και time out που πήρε ο Ντούσαν Ιφκοβιτς. Διαφημίσει λίγο και πάλι μαζί. Όταν δημιουργήσαμε τη νέα σειρά Colgate 2 σε 1, θέλαμε κάτι περισσότερο από μία δοντόκρεμα και ένα στοματικό διάλειμμα. Της δώσαμε μία συσκευασία με flip top. Κι άλλο! Με κρυστάλλινη σύνθεση για δροσερή αναπνοή. Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο! Δουλέψαμε μήνες ολόκληρους. Και μετά, έμπνευση. Μία πυκνή και πλούσια σε αφρό σύνθεση για πραγματικά βαθύ καθαρισμό. Νέα σειρά Colgate 2 σε 1. Μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο. Κίνητρο απόδρασης στα 1600 κυβικά. Δεν μιλάω πολύ. Το χρησιμοποιώ, αλλά με τους δικούς μου ρυθμούς. Χαλάρα. Και δεν θέλω να πληρώνω πολλά. Τι κάνω γι' αυτό? Το έκανε η Panafon. Panafon 20. Νέο πρόγραμμα. Μου δίνει και δωρεάν 20 λεπτά χρόνο ομιλίας κάθε μήνα και χρέωση ένα δευτερόλεπτο. Από 1,7 δραχμές μόνο, ακόμη και τις ώρες αιχμής. Panafon 20. Λες και το έκανε ειδικά για μένα. Δεν είναι τυχαίο. Σκέπτομαι. Συγκρίνω. Επιλέγω. 52-45, 12 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Στάρλαντς για το Μενσά, Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ευστοχή, δεν σταματιέται με τίποτα και από κανέναν σήμερα. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα κάνει το σκορ 54-45. Να πάμε στους δύο πάγκους των ομάδων και πρώτος στον Κώστα Ντάλτα. Νίκο, αυτό ακριβώς επεσήμανε ο Ρεκαλκάτη. Να προσέχουν τις διδύσεις του Παπα-Νικολάου οι παίκτες του και μάλιστα να αφήνουν τον Αντέ Μενσά να σουτάρει αφού τον θεωρεί ακίνδυνο από την περιφέρεια. Γιάννη Μέγα. Ο Ντούσαν Νίκοβιτς έβαλε τις φωνές στους παίκτες του γιατί επαναπαύτηκαν στην διαφορά του πρώτου ημιχρόνου και χαλάρωσαν. Του ζήτησε πιεστική άμυνα και γρήγορο παιχνίδι. Μάλιστα, για να δούμε τι από τα δύο θα κάνουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Έγινε εκεί το λάθος από τους Ιταλούς. Ο Goldwire δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Goldwire, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Και η μπάλα είναι και πάλι για τους Ιταλούς. Και αν νομίζετε ότι η διαφορά στα rebound είναι μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες, γελιέστε. Ο Ολυμπιακός έχει 21 rebound, ενώ ο Μενσά έκλεψε πολύ όμορφα και φεύγει στον εφηλιασμό. Δεν πέτυχε την παλάθη, παίρνει όμως το φάουλ από τον Μενεγκίν. Τέταρτο για τον Αντρέα Μενεγκίν. Εδώ σημαντικό πρόβλημα για τον Ρεκαλκάτη. Ενώ ο Ρεκαλκάτη έβαλε τον Γκαλάντα στη θέση του Επόλ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για τα rebound, ο Ολυμπιακός έχει 21-18, μόλις 3 rebound διαφορά.
για τις δύο ομάδες. Η ουσιαστική διαφορά είναι στα ποσοστά ευστοχίας που έχουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 100% στις βολές, 58% στα τρίποντα και 52% στα τρίποντα. Και προσωπικά δεν θυμάμαι τουλάχιστον στο Ειρήνης και Φιλίας στην φετινή χρονιά τόσο καλά ποσοστά ευστοχίας. Αναμφισβήτητα το καλύτερο μέχρι στιγμής ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει πετύχει και 15 πόντους. Ο Κόμαζετς κλέβει και πήρε το φάουλ. Καθαρό το φάουλ εκεί από τον Βέσκοβι. 56-45, ξανά εδώ η φάση. Βλέπετε και τα φάουλ, 14-12 συνολικά. 5-4 στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα για τρεις, ευστοχή και πάλι ο Κροάτης. 59-45 από τον Άριαν Κόμαζετς, ο οποίος εκτελεί την παλαιά ομάδα. Φτάνει στους 10 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα και 2 στα 5 τρίποντα από τον Κροάτη σούπερσταρ του Ολυμπιακού. 59-45, Ολυμπιακός στο σύν 14. Νέο κλέψιμο από τον Παπα-Νικολάου και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Gold Wire σε ρόλο playmaker. Ενώ για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός έκλεψε και κατάφερε να φύγει στην επίθεση μετά την πολύ καλή άμυνα των παιχτών του Τουσανίφκοβιτς. Κόμαζετς για τον Τάρλατς, φάουλ σκληρό εκεί του Σαντιάγκο. Στον Καλάδα λίγα χρεώθηκε το φάουλ. Και time out που πήρε ο Ρεκαλκάτη. Είδατε την φάση την προηγούμενη με την οποία χρεώθηκε το φάουλ ο Καλάντα. Μερικοί προγραμματίζουν για όλες τις εποχές και κάνουν τις επιλογές τους. Νέο Corsa Cool με standard air condition. Μην περιμένετε να καλοκαιριάσει για να το αποκτήσετε. Corsa Cool. Μια cool δύναμη κινεί τη ζωή σου. Λοιπόν, τι χρώμα είναι τα δόντια μου? Μπες. Κίτρινα. Νέα Colgate Whitening. Πιο λευκά δόντια σε 4 μόνο εβδομάδες. Για να προσπαθήσουμε πάλι. Νέα Colgate Whitening. Για πιο λευκά δόντια σε 4 εβδομάδες. Αποκτήστε τώρα όποιο Opel Corsa θέλετε με χαμηλότερο επιτόκιο από 0,08% το μήνα με χρηματοδότηση Opel Bank. Όχ, δεν πήρα Σουπραντίν για τον παιχταρά. Βρε, το παιδί γυμνάζεται, παίζει μπάσκετ, κάνει πρωταθλητισμό, Ολυμπιάδα έρχεται. Το παιδί είναι μόλις 2 ετών. Έτσι κι αλλιώς Σουπραντίν παίρνουμε κι εμείς. Σουπραντίν, πολυβιταμίνες και μέταλλα. Αν τα τρίποντα θέλουν Σουπραντίν, παιχταρά μου. 59-45 στο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός προηγείται της Βαρέζε. Ο Τάρλατς έτοιμος για τις βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Κώστα Ντάλτα, οι οδηγίες του Ρεκαλκάτη. Ο Ιταλός προποντής είπε να πιέσουν στους παίκτες, να πιέσουν αλλά και να κάνουν γρήγορες επιθέσεις, αφού πλέον ο χρόνος αρχίζει και μετράει αντίστροφα για την ομάδα του. Ήδη η διαφορά έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και καταλαβαίνουμε ότι οι Ιταλοί δύσκολα θα φτάσουν στην πρώτη τους νίκη φέτος στην Ευρώπη, εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιάννη Μέγα, οι οδηγίες του Τουσανίφκοβιτς ευχαριστημένος από τους παίκτες. Ναι, είναι απόλυτα ευχαριστημένος και μάλιστα ζήτησε από τους παίκτες του, όταν δεν μπορούν να βγάλουν τον εφνιδιασμό, να περάσουν την μπάλα στους ψηλούς, κυρίως στον Τάρλατς, αφού η υπεροπλία του Ολυμπιακού κάτω από τα καλάθια είναι εμφανέστατη. Νέο κλέψιμο αυτή τη φορά από τον Μενσά. Ο Ολυμπιακός ξανά σε νέα επίθεση. Η μπάλα δεν κάνει όμως τον Βατήρη στο Γάλλο, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ. Πάνω στον Βέσκοβι, 61-45, 9-33 πριν από το τέλος του αγώνα. Εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας είδατε ξανά και την προηγούμενη φάση και το άστοχο lay-up που επιχείρησε ο Μενσά. Σαντιάγκο από όχι και μια καλή θέση για αυτόν. Ο Γκολουάρη ξεφεύγει σαν έλουρος εκεί. Μενσά. Γκολουάρη για 3. Ήταν άστοχος rebound από κανέναν τελικά το Μίρσιτς.
και η Ιταλία απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Με τον Καλάντα. Ποιος έχει αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου τα πηγαίνει άριστα σήμερα σε όλα τα επίπεδα, στην άμυνα, στην επίθεση. Έχει και δύο κλεψίματα. Και δύο φάουλ. Κόμαζιτς. Τάρλατς. Επιθετικό φάουλ του Τάρλατς πάνω στον Σαντιάγκο. Δυνατές μονομαχίες εκεί. Ο Ντεπόλ επανέρχεται και πάλι στην θέση του Πορτορικανού. Γιάννη Μέγα. Ο Κούς Ανίκοβιτς η χθεσινή συνέντευξη τύπου είχε πει ότι η Βαρέζα έχει ένα μέσο όρο πόντων στην επίθεση στα εκτός έδρας παιχνίδια γύρω σε 73 πόντους. Αυτό θα προσπαθήσει, λέει, να το κατεβάσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Και από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα, σε 32 λεπτά αγώνα έχει δεχθεί μόνο 45 πόντους ο Ολυμπιακός, παίζοντας εκπληκτική άμυνα. Η Βαρέζα, η οποία, Γιάννη, να σε συμπληρώσω, δεν έχει κερδίσει ούτε ένα εκτός έδρας παιχνίδι φέτος. Έχει 8 ήττες. Και δεν δείχνει κανεί, τουλάχιστον σήμερα, να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Ενίσχυ και Φιλίας. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα και έτσι όπως αγωνίζεται και η Βαρέζα. Και βάσει μετά όσα έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται σταθερά. Ενώ ο Βέσκοβι φτάνει στο τέταρτο φάουλ. Και άλλο καλό νέο για τον Ιφκοβιτς. Προηγείται 61-47 λοιπόν ο Ολυμπιακός, είναι και στην επίθεση. Κόμαζετς. Κόμαζετς για τον Μενσά. Κόμαζετς μετά την ασίστ του Μενσά. Θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 63-47. Ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων μετά τον Παπα-Νικολάου και τον Τάρλατς. Ο Κόμαζετς έχει 12. 63-49 λοιπόν το σκορ εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ ο Μπέρτο πέρασε στην θέση του Τάρλατς. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον φετινό του μέσο όρο στην Ευρωλίγα, πριν από το σημερινό παιχνίδι είχε μέσο όρο πόντων 7,6. Μέχρι στιγμής έχει πετύχει 15 και έχει βελτιώσει και κατά πολύ τα ποσοστά ευστοχίας βάσει πάντα των μέχρι τώρα παιχνιδιών που έχουν γίνει στην διοργάνωση, στην πρώτη, στη δεύτερη φάση και φυσικά στο σημερινό. Ο Μπέρτο, Κόμαζετς για νέο τρίποντο. Ο Κράτης είναι και πάλι εύστοχος. Εκτελεί τους Ιταλούς την μεγάλη του αγάπη, 66-49. Από τον Άριαν Κόμαζετς που φτάνει τους 15 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα, 3 στα 4, 3 στα 6 τρίποντα. Hey! 66-51 από τους Ιταλούς. Ο Γκολντουάιερ ψάχνει να βρει κάποιον ξεμαρκάρι του συμπέχτη. Τελικά προτιμά να δώσει τον Παπα-Νικολάου και αυτό στο Μενσά. 6 δεύτερα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Ο Μενσά έκανε το τρίποντο, ήταν άστοχος. 6 και 10 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μίρσιτς προσπαθεί εκεί ο Μενσά να κλέψει την μπάλα. Καλάντα, ίσως έκανε και βήματα εκεί υπό την πίεση του Ομπέρτο. Τελικά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Και time out, να δούμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα. Θα είμαστε και πάλι μαζί. ...1400 κυβικά 95 άλογα, 1600 κυβικά 110 άλογα. Νέο Μεγκάν, το ασφαλέστερο έγινε και δυνατότερο. Από τη Ρενό, πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Νέο One to Go. Αφράτο μπισκότο, μοναδική σοκολατένια γέμιση και πλούσια σοκολάτα Ίον. Νέο One to Go της Ίον. Απόλαυση για χόρταση.
Ο κόσμος άλλαξε. Εσείς? Νέο Gran Vitara, 1600 κυβικά. Το αυτοκίνητο σήμερα. Το One Way Menu σας προτείνει μια νέα αποκλειστικότητα. One Way Panaphone à la carte με Ericsson 688. Αποκτήστε το πιο executive à la carte με αποστολή γραπτών μηνυμάτων μόνο με 2,850 το μήνα. One Way Menu φέρνει στο πιάτο σας το à la carte που σας ταιριάζει. One Way Technostop. Σε μας έχετε προτεραιότητα. 66-51 Ολυμπιακός προηγείται τις Βαρέζε, 5-50 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Η Ερυθρόλευκη είναι και πάλι στην επίθεση. Με Παπα-Νικολάου και Κόμαζετς. Οι δύο εκτελεστές της Βαρέζε σήμερα, ο Μπέρτο. Ο Μπέρτος τριφογυρίζει, τελικά δεν καταφέρει. Πήρε το φάουλ όμως. Αυτή τη φορά από τον Καλάντα, ο οποίος κάνει το δεύτερο του φάουλ. 66-51. Ο Μενσά στον πάγκο, ο Τόμι στον αγωνιστικό χώρο. Χειροκροτήματα και για τους δύο από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας. Και οι περισσότεροι φυσικά είναι με το μυαλό στο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιουβέντους στον Τωρίνο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αγωνιστεί στο πρώτο του παιχνίδι με τη μεγάλη κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Να αφήσουμε όμως το ποδόσφαιρο, αυτό θα μας απασχολήσει αύριο άλλωστε. Στο μπάσκετ εδώ σήμερα ο Ολυμπιακός θα καταφέρει θαυμάσια. 66-51 προηγείται της Βαρέζε. Στην καλύτερη του εμφάνιση μέχρι στιγμής φέτος στο Ειρήνης και Φιλίας σε ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Τε Πολ για τον Πιαντίνη, ο οποίος θα πετύχει και το πρώτο του τρίποντο. 66-54 από τον Μαουρίτσιο Πιαντίνη. Γκολντουάιρ. Μπάλα και πάλι δεν το έκανε το χατήρι. Ο Γκολντουάιρ όμως πήρε το φάουλ. Και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος αφήνει τη θέση του στον Ρότζερς. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο Άντωνι Γκολντουάιρ. 6 πόντους και 5 rebound σήμερα στο παιχνίδι. Ευστοχή, 67-54 από τον Άντωνι Γκολντουάιρ. Και 68-54. Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται με μια διαφορά 14 πόντων. 68-54, 4,5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ιταλία ήταν άστοχη, rebound εκεί δύσκολα τον Κόμαζετς, ο οποίος θα οργανώσει και την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Σε coast-to-coast ο Κροάτης. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, η μπάλα βγήκε όμως από το Μενεγκίν. Έπρεπε να ήταν για τους Ερυθρόλευκους. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το coast to coast. Η αστοχία. Η μπάλα βγήκε από τον Μενεγκίν και όχι από τον Ομπέρτο. Πάνε και καθαρά. Ο Μενεγκίν δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Και εκεί παραλίγο να έχουμε μια μονομαχία ανάμεσα στον Ρότζερς και τον Γκαλάντα. Οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι προκλητικοί από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Ρότζερς, ο οποίος στα όσα χρόνια αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα και κυρίως τα τελευταία χρόνια που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν με την συμπεριφορά του. Ενώ έδωσε από ένα φάουλ ο Γιώβαντς στους δύο παίχτες για την προηγούμενη αψιμαχία που είχαν. 68-56 Ολυμπιακός προηγείται, 3-40 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Goldwire για τον Τόμιτς, αυτός για τρεις. Ο Τόμιτς αυτή τη φορά ήταν άστοχος. Rebound εκεί από τον Μενεγκίν.
και Μίρσιτς για τον Βαρέζε με αντίπαλο τον Ομπέρτο. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τους Γαλλούς. Το Μενεγκίν κράτησε και θα πάει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. 13 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης της Βαρέζε. Δεν χρειάστηκαν όμως, γιατί οι Ερυθρόλευκοι έκλεψαν και πάλι. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν 9 κλεψίματα, μόλις ένα έχουν οι Ιταλοί. Και φάουλ εκεί του Τόμιτς πάνω στον Ντεπόλ. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Τάρλατσο έμεινε στον... πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και πάλι. Ο Φασούλας βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Φασούλας, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο ψηλός Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετώπιζε και ένα πρόβλημα με την γάμπα του. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε ο Βουτσοβίτς. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που δεν έχουν ούτε λεπτό συμμετοχή σήμερα στο παιχνίδι. Πεντάδες για τις δύο ομάδες, Μίρσιτς, Ντεπόλ, Μενεγκίν, Γιαντίνη και Σαντιάγο για τους Ιταλούς. Κόμαζετς, Κολντουάιρ, Παπα-Νικολάου, Τόμιτς και Τάρλατς για τους Ερυθρόλευκους. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το πέμπτο φάουλ του Μενεγκίν. Ναι, ο Μενεγκίν μας τελείωσε. Λοιπόν, για σήμερα στο παιχνίδι με 9 πόντους και όχι ιδιαίτερα καλή παρουσία σήμερα στον αγώνα. Ο Ρεκαλκάτη διαμαρτύρεται στην γραμματεία του παιχνιδιού εδώ, ο Ιταλός τεχνικός. Ζήσουν ο Ντούσαν Ιφκόβιτς. 68-58. 69-58. Και 70-58 από τον Άντωνι Γκολντουάιρ. Ο Ολυμπιακός στους 12 πόντους, 2-45 πριν από το τέλος του αγώνα εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Βέσκοβι προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, τελικά δεν τα καταφέρνει και ριμπάουντ εκεί από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα δώσει τον Κόμαζετς για την οργάνωση της επίθεσης των Ερυθρολεύκων. Κόμαζετς για τον Τάρλατς, Γκολντουάιρ. Αυτός λοιπόν ο playmaker του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη επίθεση. Και φάουλ το οποίο κάνει ο Γιαντίνη. Κωνσταντάλτα. Μετά από αυτήν την άστοχη επίθεση των Ιταλών, ο Ρεκαλκάτη γύρισε στον πάγκο του, πέταξε λευκή πετσέτα, λέγοντας τι να κάνω εγώ από τη στιγμή που χάσαν οι παίχτες μου αυτό το σούτ. Η διαφορά είναι ήδη στους 12 πόντους, ο χρόνος λιγοστεύει και ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα πριν την νίκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τους κάνει και συν 14 τώρα. Έστω συν 13. 70-58 προηγείται πάντα, 2-17 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Βέσκοβι. Βέσκοβι για τον Ντεπόλ, ο οποίος δείχνει και το σύστημα που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα του. Τον Ντεπόλ το μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Βέσκοβι για τρεις. Η μπάλα και πάλι στους Ιταλούς με τον Βέσκοβι, ο οποίος θα είναι και πάλι άστοχος, ριμπάουντ από τον Παπα-Νικολάου. Γκολντουάιρ. Για ποιον? Για τον Κόμαζετς, ο οποίος όμως παίρνει το φάουλ. Ενώ ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού ασχολούνται με το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του στο Τωρίνο και παροτρύνουν τους παίχτες της ομάδας, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο
Για το αυριανό παιχνίδι λοιπόν ζουν όλοι στον Πειραιά. 71-58 προηγείται ο Ολυμπιακός εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Σαντιάκο φαίνεται να έχει πρόβλημα με το φακό επαφής του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι ο νικητής σήμερα, βλέπετε εδώ τον Σαντιάκο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τον φακό στο μάτι. Βλέπετε. '71-58 λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εμείς θα πούμε ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκα, θα τεθεί αντιμέτωπος με μία εκ των Βιλερμπάν ή Τσιμπόνα. Ο Κροάτης ήταν εύστοχος. Το σκορ είναι 73-58. Η διαφορά και πάλι στο σύν 15 για τους ερυθρόλευκους. Οι ερυθρόλευκοι τα κατάφεραν πολύ καλά σήμερα σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, και πήραν μια δίκαιη νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Επομένου πλέον να μάθουμε το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Παπα-Νικολάου για 3. Ο Δημητράκης χάλασε το σερί του από αυτό το τρίποντο που επιχείρησε. 73-60. Ενώ ο Ντεπόλ ίσως έκανε και βήματα εκεί τα οποία δεν σφυρίχτηκαν. Και το καλάθι που πέτυχε ο Μίρτζιτς παρά την προσπάθεια του Παπα-Νικολάου να τον κόψει. 73-60. Και φάουλ που κάνει ο Γκιαντίνη στον Τόμιτς. Ο Ίφκοβιτς λοιπόν, ο οποίος σκέφτεται από τώρα και όλα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αναχωρήσει το μεσημέρι για το Βαρέζε. 74-62 από τον Μίλαν Τόμιτς. Αστόχησε στην δεύτερη βολή. Ο Παπα-Νικολάου πήρε το επιθετικό rebound. Ο Τόμιτς πετυχαίνει όμως το καλάθι. 76-62 από τον Μίλαν Τόμιτς. 34 δευτερόλεπτα ακόμα εδώ από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει πετύχει 15 πόντους μαζί με τον Κόμαζετς, η καλύτερη του Ολυμπιακού. Για να δούμε λοιπόν μάλλον την τελευταία επίθεση της Βαρέζης στο παιχνίδι. Παπα-Νικολάου για τον Κόμαζετς, έξοχη ασίστ του Παπα-Νικολάου. 78-62 από τον Άριαν Κόμαζετς, ο οποίος με 19 πόντους έχει εκτελέσει την πρώην του ομάδα. 15 έχει πετύχει ο Παπα-Νικολάου, 12 ο Τόμιτς, 11 ο Τάρλατς, 6 ο Μπέρτο, 4 ο Μενσά. Πρώτο σκόρερ για τους Ιταλούς ο Κροάτης, ο Βέλικο Μίρισιτς, με 20 πόντους. Και από 10 έχουν πετύχει Ντεπόλ και Σαντιάγκο. Εννέα δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. 78-63. Να δούμε πώς θα κλείσει το παιχνίδι. Έγινε φάουλ εκεί πάνω στον Παπα-Νικολάου, το οποίο δεν σφυρίχτηκε. Και το παιχνίδι έκλεισε με αυτό το τρίποντο του Μίρσιτς. 78-66 το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη νίκη. Εδώ η τελευταία φάση και το φάουλ το οποίο δεν σφυρίχθηκε. Να πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε αυτήν την παρουσίαση